Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με νέους προβληματισμούς μπαίνει ο Νοέμβριος και κυρίαρχα με τα όσα δεν πάνε καλά στον παραγωγικό τομέα. Η εντυνόμενη ανομβρία τώρα τσακίζει και την ελαιοπαραγωγή, ενώ θα δούμε το πώς άφησε σημάδια και σε μία σειρά από άλλα προϊόντα. Μέσα στην εξίσωση, οι παρεμβάσεις από την πλευρά της περιφέρειας που κινείται δυναμικά να καλύψει το έδαφος πολλών ετών στον τομέα τσάρδευσης. Ενώ πλούσιο είναι και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινώντας από το μέτωπο της καθημερινότητας και όπως θα δείτε, της ακρίβειας που επιμένει. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ξανά. Με δυσπιστία βλέπουν οι πολίτες την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να δημιουργήσει μια λίστα προϊόντων, συγκεκριμένα 362 κωδικών, με μείωση τιμής τους από 5 έως 20%. Όλα αυτά την ώρα που το κόστος στο σούπερ μάρκετ αυξάνεται διαρκώς, με τους καταναλωτές να επιθυμούν ουσιαστική αύξηση από την άλλη του διαθέσιμου εισοδήματος. Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιούργησε μια λίστα η οποία προβλέπει μειώσεις έως 20% σε 88 προϊόντα. Δεν πιστεύω τίποτα. Από ό,τι λέει η κυβέρνηση, δεν πιστεύω τίποτα. Ψιλιστάχυρα που λένε, κάτι μηδαμινά, τίποτα δεν είναι. Η ανανεωμένη λίστα περιλαμβάνει 362 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ και οι μειώσεις διαμορφώνονται από 5 έως 24%. Ούτως ή άλλως έτσι λένε, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία μείωση. Βλέπω μείωση στο προϊόν. Ό,τι φθηνά είναι, καλό είναι. Τώρα πόσο θα διαρκέσει αυτό, γιατί λένε για 2 μήνες κτλ. Αυτό είναι καλό να συνεχίσει και να φτηνένουν τα πράγματα. Στην ίδια λίστα με τις μειωμένες τιμές προϊόντων βρίσκονται μεταξύ άλλων οι οδοντόκρεμες, τα ζυμαρικά, οι πάνες και τα καθαριστικά. Τι να σας πω, το μήνα, το λιγότερο 300-400, απορριπαντικά πολύ ακριβά, τα τυροκομικά πολύ ακριβά. Τι άλλο, αυτά που χρησιμοποιούμε τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι πολίτες πάντως δεν φαίνεται να πείθονται εύκολα, καθώς όπως τονίζουν, οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν. Οι τιμές είναι ψηλές. Δεν συγκρίνω δηλαδή κρέας, λάδι και τέτοια. Αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά. Όλα. Όλα έχουν ακριβήνει. Δεν υπάρχει κάτι, ειδικά το λάδι, έχει πάει στα ύψη. Βλέπω και από τις αυξήσεις που δίνουν 2%. Τι είναι αυτό? Αύξηση είναι αυτή. Συνταξιούχοι τώρα να πάρουν 2,5%. Δηλαδή, αν μου δώσει εμένα στο χιλιάρικο 20 ευρώ. Τίποτα. Τι θα, δηλαδή, βενζίνα να βάλω στο αυτοκίνητο, τι θα αυτός. Πού να πας να... Στην πλειονότητά τους οι πολίτες πιστεύουν οι όποιες μειώσεις μπορούν να βοηθήσουν. Όμως αυτό που θα αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια είναι αύξηση μισθών. Μας έχουν ρημάξει. Μόλις πληρωνόμαστε ρεύματα τέτοια πάει η σύνταξη. Μας έχουν χιλιοριμάξει. Ό,τι φθηνά είναι, καλό είναι. Αφήνουμε αυτά τα της καθημερινότητας που είναι σίγουρα προβληματική. Ερχόμαστε εμείς στα υπόλοιπα ζητήματα της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί και είναι μια κατάσταση που σίγουρα θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τις εκλογές των ΗΠΑ και ο πλέον αρμόδιος, ειδικός και εξειδικευμένος πάνω στα θέματα αυτά είναι ο διεθνολόγος και συνάδελφος, ο κύριος Δημήτρης Απόκης, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κυρία Απόκη, δεν ξέρω αν είμαστε σε αυτή την D-Day, όπως το γράψατε πολύ χαρακτηριστικά, ή δεν ξέρω τελικά εάν οι εκλογές στην Αμερική συναγωνίζονται σε επεισόδια τις εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, για να βάλω και μια ελληνική προέκταση, γιατί αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες σίγουρα δεν έχουν προηγούμενο για αμερικανικές εκλογές. Βλέπουμε μια τεράστια πίεση. Σίγουρα δεν έχουν προηγούμενο. Αντιλαμβάνομαι τον παραλληλισμό για να δοθεί έτσι μια ιδέα της αναταραχής που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να το πω αυτό, η Αμερική δεν έχει φτάσει στην κατάδια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάδια. Αλλά ας πάμε στο ουσιαστικό μας θέμα. Οι εκλογές της ερχόμενης Τρίτης για την Προεδρία αλλά και για το Κογκρέσο, για τα δύο νομοθετικά σώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ίσως οι πιο κρίσιμες του αιώνα. Διότι πραγματικά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης συγκρούονται, αντιπαρατίθενται δύο τελείως διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Από τη μία έχουμε αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Biden-Harris. Η κυρία Harris είναι νυν αντιπρόεδρος, άσχετα αν η ίδια προσπαθεί και κάνει τα δυνατά να το αποκρύψει αυτό από τους ψηφοφόρους.
Και αυτή η πολιτική που έχουμε δει τα τέσσερα τελευταία χρόνια είναι μια πολιτική έντονου δικαιωματισμού με ακρότητες, πραγματικές ακρότητες. Δηλαδή πολύ σύντομα να πω ότι υπάρχουν πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η πολιτεία του υποψηφίου αντιπροέδρου του Tim Walz, οι οποίες έχουν περάσει νόμους που αφαιρούν το δικαίωμα από τους γονείς να έχουν λόγο για θεραπείες και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου στα παιδιά τους, στα ανήλικα παιδιά τους. Αυτά δυστυχώς δεν ακούγονται στην Ελλάδα, διότι υπάρχει το πρόβλημα των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δίνουν μια τελείως πλασματική εικόνα και διαλέγουν τι θα πούνε στην ελληνική κοινή γνώμη, η οποία βέβαια παραδοσιακά έχει μια έφεση προς τους δημοκρατικούς. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δημιουργείται η εντύπωση, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια αυτή η εντύπωση. Πάντως σε ελληνικό επίπεδο. Στο δυτικό κόσμο είναι. Ναι, ναι. Δημιουργείται εντύπωση ότι από τη μία έχουμε, το γράψατε πολύ σωστά, την τυραννία και από την άλλη έχουμε τη δημοκρατία με κάποιον τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί πρέπει να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Η πρώην υποψήφοι των Δημοκρατικών, ο Τζον Κέρι, προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών, η Χίλαρη Κλίντον, γνωστή σε όλους μας, προεδρική υποψήφιος επίσης των Δημοκρατικών στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και οι δύο, έχουν πει με δηλώσεις τους ότι το άρθρο του συντάγματος που προστατεύει την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης του Αμερικανικού συντάγματος αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι δεν μπορεί να έχει ο καθένας ελεύθερη σκέψη. Το έχουν πει εξόφθαλμα και το υποστηρίζει και η κυρία Χάρης αυτό. Αυτό λοιπόν δεν ακούγεται εδώ πέρα, γιατί όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, ας μου εξηγήσει εμένα κάποιος λογικός άνθρωπος και αυτοί οι υπέρμετροι δημοκράτες που μιλάνε στην Ελλάδα και λένε για τον Χίτλερ Τραμπ, που έχουν πρόβλημα με το χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, πώς μπορούν να αντισταθμίσουν αυτές τις πολιτικές που ήδη σας ανέφερα, mm-hmm. και αυτές τις δηλώσεις και τις απόψεις που ήδη σας ανέφερα με το υποτιθέμενο πρόβλημα χαρακτήρα που έχει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Και αυτές οι εκλογές, να το ξεκαθαρίσω, το διακύβευμά τους μέσα από το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Περιορίζεται, επεκτείνεται συντριπτικά σε όλο το δυτικό κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη. Μιλάμε για το κόμμα του πολέμου, για την κυβέρνηση του πολέμου που διαιωνίζει ένα πόλεμο στην Ουκρανία αντί τα δύο και πλέον τελευταία χρόνια να προσπαθεί να βρει μια διπλωματική λύση για να τελειώσει αυτή η αιμορραγία στην καρδιά της Ευρώπης που έχει στοιχήσει πέρα από την καταστροφή της χώρας και του λαού της Ουκρανίας την οικονομική καταστροφή της Ευρώπης με το τι γίνεται στον χώρο της ενέργειας και η ενέργεια για όσους δεν το καταλαβαίνουν, είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο επηρεάζει τα πάντα. Το καλάθι του νοικοκυριού, τους ενεργειακούς λογαριασμούς, την παραγωγή στις βιομηχανίες, τα πάντα. Και επίσης μια κυβέρνηση η οποία με την πολιτική της έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζει τουλάχιστον όσον αφορά το φαίνεστε και στην εποχή που ζούμε, το τι λες καμιά φορά μετράει πολύ περισσότερο από το τι κάνεις στην πραγματικότητα. Υποστηρίζει τη Χαμάς, υποστηρίζει τη Χεσμπολάχ, γιατί ζητάει και χειρία από το Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε μια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που υποστηρίζει το Ιράν και έχει εφαρμόσει 4 χρόνια μια πολιτική κατευνασμού του Ιράν, το οποίο Ιράν και οι 2 τρομοκρατικές οργανώσεις που ανέφερα παρεπιπτόντως, και εδώ να αναφερθώ και λίγο στα στελέχη της ελληνικής ομογένειας και το ρόλο που παίζουν, είναι τα υποστηρίζει η Τουρκία. Και το Ιράν και τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς και καταφέρεται εναντίον του Ισραήλ, το οποίο έχει απειλήσει ακόμη και με πόλεμο. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, γιατί και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα των εκλογών των προεδρικών της Τρίτης, έχει έρθει η ώρα να μην μασάμε τα λόγια μας και να πάρουμε όλη θέση απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Γιατί από την άλλη πλευρά αυτών που κατηγορούν για Χίτλερ, αυτών που κατηγορούν ότι έχει προβλήματα χαρακτήρα, ότι είναι λαϊκιστής, ότι είναι ακραίος, ότι είναι ρατσιστής, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει: εγώ δεν θέλω να κάνω πόλεμο. Εγώ θα σταματήσω το συντομότερο δυνατόν τους 2 πολέμους. Θα αποφύγω τη σύγκρουση, τη μεγάλη που την προωθούν με τον τρόπο και την πολιτική που εφαρμόζουν οι δημοκρατικοί. Θα μειώσω στον πρώτο χρόνο της προεδρίας μου κατά 50% το ενεργειακό κόστος για τους Αμερικανούς πολίτες. Και άμα συμβεί αυτό στην Αμερική,
Σας πληροφορώ για όσους δεν το καταλαβαίνουν, θα συμβεί και στην Ευρώπη, άμα συμβεί στην Αμερική αυτή η μείωση. Όλα αυτά λοιπόν δεν, και η ελληνική κοινή γνώμη, εδώ η αμερικανική κοινή γνώμη δεν τα μαθαίνει λόγω της συμπεριφοράς που έχουν και του ρόλου που παίζουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, μας έχουν τις τελευταίες ώρες, για να το πω αυτό γιατί είναι σημαντικό, μας έχουν βομβαρδίσει και συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν και μέχρι την Τρίτη θα συμβεί αυτό, με την υποτιθέμενη κατάσταση ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά, ότι είναι στήθος με στήθος, να το δεχτώ. Παρ' όλα αυτά οι αριθμοί που δεν λένε ψέματα από τις πλέον έγκυρες δημοσκοπήσεις, δεν μιλάω συνολικά για τις δημοσκοπήσεις, γιατί στην Αμερική υπάρχουν δεκάδες δημοσκοπήσεις, οι οποίες πολλές από αυτές έχουν οι περισσότερες πέσει έξω. Αλλά οι τρεις-τέσσερις οι οποίες έχουν πιάσει ακριβώς το αποτέλεσμα στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν στις κρίσιμες πολιτείες να προηγείται έστω και οριακά σε κάποιες περιπτώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, και το παράδοξο που, που έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική τον βγάζουν να προηγείται και στην πλειοψηφία των ψήφων σε όλη την Αμερική, όχι μόνο στους εκλέκτορες δηλαδή στις πολιτείες που βγάζουν το ψήφο. Αυτά λοιπόν δεν μας τα λένε, καλλιεργούν μια ατμόσφαιρα, δεν ξέρω για ποιον λόγο την καλλιεργούν αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά ήρθε η ώρα για όλους μας να πάρουμε θέση σε κάθαρη, γιατί εδώ κρίνονται πάρα πολλά. Κρίνεται στην ουσία να ρωτήσω κάτι. Του δυτικού γιατί πολιτισμού και της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας. Κύριε Απόκη, γιατί μιλάμε για τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που θα υπάρχουν, το είπατε πολύ σωστά, στο δυτικό πολιτισμό. Προφανώς αυτό σημαίνει και το θέσατε ακροθυγώς, αλλά ουσιαστικά με τα όσα αναφέρονται στον υπερδικαιωματισμό και στη woke κουλτούρα που προωθήθηκε ιδιαίτερα από τους δημοκρατικούς, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Για την Ελλάδα, τι θα σηματοδοτήσει, θέλω λίγο και αυτό το δικό σας έτσι σχόλιο, γιατί πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό πολύ σε μια ζημαδιά. Ναι, ναι. Ναι, πολύ σύντομα να το πω. Είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, ότι πάντα αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από το πρίσμα των εθνικών θεμάτων μας. Δηλαδή, της αναθεωρητικής στρατηγικής και των απειλών της Τουρκίας εναντίον της εδαφικής ακραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος, αλλά και την απαράδεκτη για μισό αιώνα συνέχιση της εισβολής και της κατοχής της Κύπρου. Και η Κύπρος είναι Ελλάδα. Ας το καταλάβουν κάποιοι αυτό. Δεν μπορούν να το διαχωρίζουν, γιατί το βλέπουμε και αυτό τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, από ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, μέσα από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, βλέποντας την κατάσταση, θέλω να επισημάνω κάποια γεγονότα που δεν είναι αμφισβητήσιμα. Σε αυτή την κυβέρνηση της Biden Harris, και το ξαναεπισημαίνω, η κυρία Harris είναι αντιπρόεδρος του Joe Biden εν ενεργεία. Κυβερνάει. Λοιπόν, τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Ερντογάν, η Τουρκία του Ερντογάν, του πειρατή του διεθνούς δικαίου και του υποστηριχτή της τρομοκρατίας, πήρε τα F-16. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο, αλλά τα πήρε. Και σας πληροφορώ, μπορεί να μην φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό στο προσεχές μέλλον, μέσα στα επόμενα χρόνια, να πάρει και τα F-35. Και εδώ να θυμίσω κάτι. Ποιος είναι ο πρόεδρος ο οποίος επί διακυβέρνησής του έδιωξε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποιος είναι ο πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, που έχει γίνει πολύ γνωστό στην Ελλάδα λόγω αυτού του γεγονότος, στην Τουρκία? Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής λόγω της αγοράς των S-400? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποιος ήταν ο πρόεδρος που απείλησε δημόσια με δήλωσή του από το Βαλ γραφείο τον Ταγί Περντογάν, λέγοντάς του, αν δεν απελευθερώσεις τον Μπάστορα αμέσως, θα διαλύσω την οικονομία σου? Και ο κύριος Ερντογάν, ο τσαμπαμάγκας, όπως τον λέω εγώ συνήθως, απελευθέρωσε τον Μπάστορα Μπράνσον. Αυτά τα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα λέει κανείς στην Ελλάδα αυτά? Τα αναδεικνύει κανείς στην Ελλάδα αυτά? Αντιλαμβάνομαι ότι κανείς δεν τα αναδεικνύει. Νομίζω σας έδωσα μια ιδέα απάντησης σε αυτούς που λένε ότι θα είναι δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει πολλή σπέκουλα, όπως και να το κάνουμε. Κύριε Απόκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το βηματισμό. Εγώ σας ευχαριστώ. Δώσατε το πρίσμα των όσων συμβαίνουν. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά με όλο αυτό το πλαίσιο της δικής του αναφορικής, αλλά πολύ συγκεκριμένης και περιστατωμένης έρευνας. Ο Δημήτρης Απόκης παρουσίασε τα στοιχεία από αυτές τις αμερικανικές εκλογές που
Από αυτές θα καθοριστούν αρκετά για ολόκληρο τον πλανήτη, όπως φυσικά και για το δυτικό πολιτισμό. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Την εξιχνίαση μιας ακόμη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ολοκλήρωσαν οι αστυνομικές αρχές, φτάνοντας στα χνάρια συμμορίας τριών Αλβανών και ενός Ρωμά που διακινούσαν ποσότητες κοκαίνης στην Αργολίδα. Στην Καλαμάτα, από την άλλη, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ενός 23χρονου Ρωμά που μαζί με τον συνεργό του έκλεβαν μίνι μάρκετς και καφετέρια σε περιοχές της Μεσσηνίας. Ένα ακόμη κέριο χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα πέτυχε η ελληνική αστυνομία, φτάνοντας στα χνάρια εγκληματικής οργάνωσης Αλβανών που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αργολίδας. Έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς του τμήματος ασφάλειας Ναυπλίου στη σύλληψη ενός 38χρονου Αλβανού και ενός 29χρονου Ημεδαφού Ρωμά. Οι δύο άνδρες δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αργολίδας και, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση, η αρχηγή της οποίας είναι έγκλειστη στον Κορυδαλό. Ένα 40χρονος και ένα 41χρονος επίσης αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έπαιζαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στρατολόγησαν τον 38χρονο μου εθνή τους, ενώ εκείνος ήταν έγκλειστος στο ίδιο κατάστημα κράτησης. Ο 38χρονος αποφυλακίστηκε στις αρχές Οκτωβρίου και διέμενε στο Ναύπλιο, όπου τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον είχε αναλάβει τον ρόλο να παραλαμβάνει τις ναρκωτικές ουσίες και να τις αποθηκεύει στο σπίτι του με σκοπό να τις παραδώσει στον 29χρονο Ρωμά, έτερο μέλος της οργάνωσης, ο ρόλος του οποίου ήταν να διακινεί τις ουσίες σε περιοχές της Αργολίδας. Ο 38χρονος Αλβανός και ο 29χρονος Ρωμά συνελήφθησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει και τους έτερους δύο Αλβανούς που βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε κατάστημα κράτησης. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαίνης, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων, μια ζυγαριά και 4 κινητά τηλέφωνα. Στην εξιχνίαση 6 υποθέσεων κλοπών και απόπειρας έφτασαν οι αρχές, ξετρυπώνοντας τον ποντικό που άνοιγε μαζί με άγνωστο συνεργό του σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και καφετέριες σε περιοχές της Μεσσηνίας. Δράστης, ένας 23χρονος Ρωμά, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή της Μπυρμπίτα στην Καλαμάτα. Ο 23χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό του παραβίαζε εισόδους καταστημάτων και άνοιγε ταμιακές μηχανές αναζητώντας χρήματα. Η πρώτη κλοπή έγινε στις 22 Οκτωβρίου, όταν ο 23χρονος κατά τις πρωινές ώρες μαζί με τον συνεργό του παραβίασε πόρτα καφετέρια στην Καλαμάτα, από που αφαίρεσαν ποσό ύψους 170 ευρώ, προκαλώντας φθορές 280 ευρώ. Δύο μέρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, παραβίασαν την είσοδο καφετέριας πηγαίνοντας κατευθείαν στην ταμιακή μηχανή, από που πήραν ποσό 45 ευρώ. Η δράση τους συνεχίστηκε στην περιοχή της Μεσσήνης. Στόχος τους, ένα σούπερ μάρκετ, όπου με την ίδια μέθοδο, παραβιάζοντας δηλαδή την πόρτα εισόδου, εισήλθαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν από την ταμιακή μηχανή 100 ευρώ, καθώς και καπνικά είδη αξίας 400 ευρώ. Το ίδιο πρωινό συνέχισαν την πορεία τους προς την Καλαμάτα, όπου παραβίασαν πόρτα εισόδου καφετέριας, κατορθώνοντας να αποσπάσουν ποσό ύψους 60 ευρώ, προκαλώντας παράλληλα φθορές αξίας 500 ευρώ. Στις 27 Οκτωβρίου βρέθηκαν στη Θουρία, όπου αποπειράθηκαν να παραβιάσουν είσοδο μίνι μάρκετ. Έγιναν ωστόσο αντιληπτοί από γείτονα και τράπηκαν σε φυγή, προκαλώντας φθορές αξίας 150 ευρώ. Στις 30 Οκτωβρίου, δρώντας και πάλι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ο 23χρονος παραβίασε είσοδο μίνι μάρκετ στην Καλαμάτα και μαζί με τον συνεργό του αφαίρεσαν από την ταμιακή μηχανή 2.000 ευρώ, προκαλώντας κατά το πέρασμά τους φθορές 400 ευρώ. Σε βάρος του 23χρονου που συνελήφθη στην περιοχή της Μπυρμπίτα στην Καλαμάτα, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται και ο άγνωστος συνεργός του που αναζητάται από τις αρχές. Είδαμε λοιπόν εμείς τα όσα καταγράφω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε στον αγροτικό τομέα. Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία μετά την αυτοψία των ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας. Η ζημιά μέχρι στιγμής στους ελαιώνες αγγίζει παραπάνω από το 35% της παραγωγής. Με τους καλλιεργητές να παρακαλούν να βρέξει μήπως σωθεί κάτι. Η ανάγκη για άμεση αποζημίωση των πληγέντων στο 100% είναι μεγάλη. Στο 35% αποτυπώνεται μέχρι στιγμής η ζημιά στις ελαιοκαλλιέργειες της Μεσσηνίας μετά από αυτοψίες και δειγματοληψίες των ΔΑΟΚ σε συνεργασία με κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Με τις αυτοψίες που έχουν κάνει, τις δειγματοληπτικές, έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι η ζημιά για την ώρα ξεπερνάει το 35%. Ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και σε επίπεδο νομού, που ουσιαστικά μας δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις. Δύο ΔΑΟΚ έχουν καταγράψει τις ζημιές ανατοπική ενότητα σε
όλη την έκταση της περιοχής αρμοδιότητας η καθεμία και για την Τριφυλία και για την Μεσσηνία. Έχουμε τον αριθμό των ελαιοδένδρων, έχουμε την άποψη που υπάρχει και από τον ΕΛΓΑ που είναι ο επίσημος σύμβουλος του κράτους για τέτοια ζητήματα. Το θέμα πέρασε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την Περιφερειακή Αρχή να προτίθεται να συνεχίσει την καταγραφή της ζημιάς και να προχωρήσει στη σύνταξη ολοκληρωμένου και τεκμεριωμένου φακέλου διεκδίκησης χρημάτων. Πήραμε λοιπόν απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η κατάσταση είναι αυτή που περιέγραψα. Η κατάσταση συνεχίζεται και επομένως πρέπει να την παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια. Καθημερινά λοιπόν δοκιμάζεται ο πρωτογενής τομέας σε ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια της Μεσσηνίας. Ήδη αποτυπώνονται αρκετά μεγάλες, με τους παραγωγούς να είναι σε απόγνωση και να ζητούν άμεση καταγραφή από τον ΕΛΓΑ. Και φυσικά αποζημίωση στους πληγέντες. Είχαμε και παράσταση διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσσηνίας. Η ολοκληρωτική καταστροφή ελαιώνων από την ξηρασία οδηγεί σε απόγνωση τους ελαιοπαραγωγούς. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσηνίας μαζί με αγροτικούς συλλόγους και προέδρους των τοπικών κοινοτήτων συστρατεύονται, στέλνοντας κοινή επιστολή προς τους αρμόδιους για να βρεθεί άμεση λύση. Να πιέσουμε να μας αφουγκραστούν. Πρέπει να μας ακούσουν. Ο κόσμος έχει πραγματικά προβλήματα. Δεν μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ για το Θεάθηνε. Ούτε... Μακάρι να μπορούσαμε εμείς να αποφασίζαμε και να δίναμε εμείς ο Δήμος μας να έδινε την αποζημίωση. Ποτίζω μία ελιά τώρα εδώ και 10 μέρες. Με φύ 25, 5 ώρες κάθε μέρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα πάμε στο άλλο κομμάτι. Τι να ξαέλιες, ντοπική κοινότητα Χατζή. Σας πληροφορώ ότι τα κλαδιά σπάζανε. Η σκόνη σηκωνότανε σύννεφο. Τα δέντρα ήταν έτοιμα να ξεραθούνε. Και έχω τεινάξει εδώ και 10 μέρες. Εάν θα πάμε αυτή τη στιγμή να δούμε τα δέντρα, αρχίζουν και καταραίουν. Στο θέμα εστίασε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας. Ζητάμε την άμεση καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και εξατομίκευση της ζημιάς, αναπαραγωγό και περιοχή. Θέλουμε αποζημίωση στο 100% της ζημιάς στους πληγέντες, εννοείται μόνο, δεν είμαστε απατεώνες, στους πληγέντες μόνο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να μας παραπέμπουν σε φακέλους οι οποίοι θα τρέξουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν γνωρίζουμε καν μετά την τύχη τους. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή δήλωσε στον πλευρό των αγροτών. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι πραγματικά για την παρέμβαση η σημερινή σας. Είναι ουσιαστική και δεν έχει ίχνος λαϊκισμού. Δεν υπάρχει περιθώριο για λαϊκισμό τώρα και να χαϊδεύουμε αυτιά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που και για την περιοχή μας, για την οικονομία του Δήμου μας και του νομού είναι καθοριστική, αλλά πραγματικά κάποιες οικογένειες δεν θα έχουν τα αυτονόητα. Δηλαδή κάποιες οικογένειες θα περάσουν πολύ δύσκολα. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου με ένα κοινό στόχο. Να μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζημιά που θα υποστεί ο παραγωγός. Ζητάμε από την κυβέρνηση την άμεση καταγραφή των ζημιών με εξατομικευμένη εκτίμηση των παραγωγών που έχουν πληγεί με βάση την απώλεια και την αποζημίωσή τους, με βάση την απώλεια της παραγωγής τους. Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει τις ζημιές από αίτια που πλήττουν τη γεωργία λόγω της κλιματικής αλλαγής και ως τώρα δεν προβλέπονταν. Ως Δήμος Μεσσήνης εκφράζουμε την αγωνία μας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα υποστηρικτικά μέτρα, η γεωργία θα οδηγηθεί μοιραία σε κατάρρευση με ανυπολόγιστες συνέπειες και όχι μόνο για την Ήπεθρο αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, βουλευτές του νομού, στον Περιφερειακό Συμβούλιο και στην ΠΕΔ Πελοποννήσου. Εντάξει, συμφωνούμε. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Το είδατε και εσείς ότι μιλάμε για μια απώλεια της παραγωγής στη Μεσσηνία ήδη στο 35% και έχουν επηρεαστεί οι ξηρικοί ελαιώνες κατά 95%. Τα στοιχεία των ΔΑΟΚ είναι αυτά. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπέρασουμε τον πρώην βουλευτή και πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Θανάση Πετράκο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας είδαμε σε μια παρέμβασή σας να επισημαίνετε όλο αυτό τον προβληματισμό που υπάρχει και προφανώς είναι πολύ μεγάλος, το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε σε ολόκληρη τη Μεσσηνία αλλά και σε ολόκληρη την Επικράτεια. Και το θέμα Ακριβώς. είναι, μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις? Σαφώς και μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις, όπως γράφω στην παρέμβασή μου, στο άθρο μου, που με χαρά είδα ότι το συμφωνεί και ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο Περικλής ο Μαντάς. Η Ρουμανία, όπως λέω, δείχνει το δρόμο. Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν αποζημιώσεις χωρίς να θεωρηθούν ότι είναι, υπάρχει κρατική επιδότηση και να ζητάει μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω τα χρήματα. Απλά όφιλε η κυβέρνηση να είχε ήδη απευθυνθεί στις Βρυξέλλες, όπως απευθύνθηκε η Ρουμανία, και της δώσανε τη δυνατότητα και έδωσε ένα σημαντικό κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποζημίωση των πληγέντων από την ξηρασία, ανθρώπων που καλλιεργούν σιτηρά, ηλιένθο κλπ. Τα προϊόντα της Ρουμανίας. Λοιπόν, εμείς έχει μείνει μόνο ένα προϊόν πλέον, σταφίδα δεν υπάρχει, σίκα δεν υπάρχουν, σε Επικράτεια καπνός δεν υπάρχει, το βαμβάκι είναι σε αποδρομή και αυτό, μόνο το λάδι έχει μείνει. Είναι το υπαρθυμόν ένα εθνικό προϊόν. Αν δεν στηριχτεί η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοπαραγωγή, αυτή η χώρα σε λίγο δεν θα παράγει τίποτα. Είναι κρίσιμες οι στιγμές και σωστά επισημάνατε κύριε Κανελόπουλε, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται η ζημιά περίπου στο 40%. Βλέπουμε κυριολεκτικά να το πω, όποιος πάει στα δέντρα και δει τον καρπό, κυριολεκτικά να τριχιάζει. Σε μία εβδομάδα που φαίνεται ότι δεν θα βρέξει την επόμενη εβδομάδα, αυτό το 40 είναι πιθανό να είναι 70, διότι ό,τι αντέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιο ότι με την συνέχιση της ξηρασίας ότι θα αντέξει αύριο και θα υπάρξει. Επομένως, για μέν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες υπάρχει το θέμα επιβίωσης κυριολεκτικά, αλλά και για τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες, που όταν λέμε ετεροεπαγγελματίες, τι είναι, κάποιοι συνταξιούχοι άνθρωποι μας, οι οποίοι τι παίρνουν από 500 μέχρι 1000 ευρώ σύνταξη. Αυτοί είναι. Μπορούν και αυτοί να χρηματοδοτήσουν την καλλιέργεια για δεύτερη χρονιά. Διότι υπάρχει κάτι άλλο πιο σημαντικό, όπως το επισημαίνετε κι εσείς, ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στο φυτικό κεφάλαιο. Δεν είναι ότι θα υπάρξει αυτό για μια χρονιά. Ακριβώς. Το δέντρο αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ότι όταν βλέπεις ότι πέφτουν τα φύλλα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επομένως η κυβέρνηση έπρεπε χθες να είχε πει ναι, ότι θα δώσω αποζημίωση, το βλέπω και θα κάνω όλες τις ενέργειες στη συνέχεια στις Βρυξέλλες για να εγκριθεί, αν και θα μπορούσε επιπλέον ακόμα να ζητήσει από το κονδύλι για την κλιματική αλλαγή, το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή, μπορούσε να ζητήσει ένα σημαντικό ποσό, διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ωραία λόγια να τα λέμε στις εκδηλώσεις ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή είναι η καθημερινή πράξη και οι συνέπειές της στους πιο αδύναμους, και πιο αδύναμοι είναι οι αγρότες. Η χώρα μας δεν θα παράγει τίποτα αν δεν στηρίξουμε την ελαιοκαλλιέργεια. Απευθύνω, να το πω έτσι, έκκληση και προειδοποίηση συνάμα, ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται η κυβέρνηση να παρακολουθεί με απάθεια, να έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, δημοτικά συμβούλια, όπως είπατε, περιφερειακό συμβούλιο, αγροτικοί σύλλογοι, βουλευτές. Με ομόφωνες αποφάσεις, έτσι, να το αναφέρουμε. Δεν υπάρχει θέμα παραταξιακό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μα τι παραταξιακό να υπάρχει, αγαπητέ Θέμη, όταν ας πούμε βλέπεις ότι καταστρέφεσαι ο ίδιος, καταστρέφεται ο διπλανός σου, καταστρέφεται το χωριό σου, καταστρέφεται η ίδια η φύση. Εδώ δεν χωράνε, διαφορετικές αντιλήψεις, δηλαδή άλλα βλέπω εγώ, άλλα βλέπει ένας που είναι Πασόκ, δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Όλοι τα ίδια βλέπουμε. Την καταστροφή βλέπουμε που έρχεται και απαιτούμε και από την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό είναι η κυβέρνηση.
Δεν είναι λοιπόν, κυβέρνηση για να λέω. Δεσμεύομαι να κάνουμε αυτή την κουβέντα και δεσμεύομαι, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε έτσι και να σας δούμε, να κάνουμε κουβέντα και για τα πολιτικά ζητήματα που είναι κρίσιμα σε όλα τα επίπεδα. Το αμέσως επόμενο διάστημα, κύριε Πετράκο. Αυτό είναι το πιο πολιτικό. Προφανώς, προφανώς. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν δεν έχουμε να φάμε αύριο, δεν έχουμε λάδι για το καντήλι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την οικονομία της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της στερεάς Ελλάδας και όλων των περιοχών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Κανελόπουλε. Αφήνουμε μέσα αυτά τα ζητήματα. Μένουμε όμως στον αγροτικό τομέα. Γιατί μια εικόνα που σε καμία προηγούμενη χρονιά δεν είχε καταγραφεί ήταν αυτή που ολοκληρώθηκε στον αμπελοϊνικό τομέα. Η μείωση της παραγωγής ήταν αισθητή και σαφώς πέρα από την εγκατάλειψη της καλλιέργειας, το πρόβλημα εντείνεται λόγω των συνεπειών που έχει προκαλέσει η κλιματική κρίση. Οι όποιες τιμές απόλευσαν η παραγωγή δεν έφτασαν για να καλύψουν τη μεγάλη ζημιά, ενώ οι νοποιοί από την πλευρά τους κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν τη δυναμική του προϊόντος. Δίχως αυτό, σαν τιμή να μετακυλείται στον καταναλωτή. Κάθε άλλο προηγούμενο πύχη δυσκολίας ξεπέρασε η φετινή χρονιά στην υνοπαραγωγή. Τα αποτελέσματα της διαρκώς μειούμενης παραγωγής, που σαφώς φέτος έχει επηρεαστεί από την κλιματική κρίση, δημιουργούν ένα πεδίο ανησυχίας. Την στιγμή που ο κλάδος συνοποιίας παραμένει με υψηλή δυναμική, τόσο για τη χώρα όσο και για τη Μεσσηνία. Φέτος δυστυχώς ήταν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχουμε περάσει σαν εινοποιείο. Τα σταφύλια ποιοτικά ήταν καλά, βέβαια ποσοτικά είχαν θέμα. Η παραγωγή εκτιμάται ότι μειώθηκε στη Μεσσηνία γύρω στο 30% το τελευταίο διάστημα. Ενώ οι τιμές, αν και αυξήθηκαν, δεν μπόρεσαν να καλύψουν εκείνες που πρέπει να λαμβάνει ο παραγωγός. Ήταν εξυπακούητο ότι ανεβήκαν οι τιμές, ότι είχαμε άνοδο των τιμών. Παρ' όλα αυτά και οι τιμές που υπήρχαν στα αμπέλια δεν ισοδυναμούσαν στην ποσότητα, έτσι ώστε και ο αγρότης αυτή τη στιγμή να πάρει τα λεφτά που έπρεπε να πάρει τη στρεμματική απόδοση, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η καλλιέργειά του. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε στη Μεσσηνία. Η στήριξη στον αμπελοϊνικό τομέα είναι ένα από τα βασικά και κυρίαρχα. Την στιγμή που καταγράφεται μια τέτοια πτώση της παραγωγής που οφείλεται και στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Ωστόσο, κύριο αίτιο είναι και εκείνο της κλιματικής κρίσης που έχει επηρεάσει κατά πολύ. Φεύγουν αμπέλια από τον νομό, είναι ένα δυσάρεστο γεγονός και για μας. Ο νομός μπορεί να παράξει μεγάλα κρασιά. Το κλίμα της περιοχής είναι σηκώνει τις καλλιέργειες του αμπελιού. Βέβαια, νέοι άνθρωποι δεν υπάρχουν στο να ασχοληθούν με την καλλιέργεια του αμπελιού. Τώρα ηλικιωμένοι δεν μπορούν να κάνουν καινούριες καλλιέργειες, οπότε σε μικρό διάστημα, όχι σε πολλά χρόνια, θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και για μας τα εινοποιεία. Συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους τους, οι εινοποιεί έχουν μέχρι σήμερα καταφέρει να απορροφήσουν τις όποιες αυξήσεις, έτσι ώστε αυτές να μην πέσουν στην κατανάλωση. Ωστόσο, η συνέχεια δεν αναμένεται ίδια. Αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουμε προσπαθήσει εγώ και όλα τα εινοποιεία να απορροφήσουμε κάποιες τιμές. Τον τελευταίο καιρό, οι αυξήσεις στα υλικά συσκευασίας, από γυάλινα μπουκάλια, από ετικέτες, έχουν ανεβεί στα ύψη. Δυστυχώς, φέτος πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά η οποία δεν θα καταφέρουν τα εινοποιεία να απορροφήσουν και την αύξηση του σταφυλιού. Που βέβαια, επειδή εμείς θέλουμε να στηρίξουμε και τον αγρότη, σας λέω και πάλι ότι ήταν μια δικαιολογημένη αύξηση για τον αγρότη. Έπρεπε να γίνει αυτή η αύξηση στο σταφύλι, στο προϊόν. Συνεχίζω. Η αγωνία των κτηνοτρόφων με την ευλογιά των εγωπροβάτων να μπλοκάρει τη μετακίνηση των ζώων μέχρι και τις 8 του μήνα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε εκείνες τις κόκκινες περιοχές μετά τον εντοπισμό κρούσματων στην Ορεινή Κορινθία. Στον νόμο Μεσσηνίας δεν έχει βρεθεί κρούσμα, με το τμήμα της κτηνιατρικής να κοινοποιεί τρόπους πρόληψης. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μετά την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς. Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις εγωπροβάτων για πάχυνση και αναπαραγωγή σε όλη την επικράτεια, ενώ η σφαγή επιτρέπεται μόνο σε περιφερειακές ενότητες που είναι ελεύθερες του νοσήματος. Έχουμε μια νέα ανακοίνωση από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και όπου από την 1η 11 μέχρι τις 8 11 έχουμε απαγόρευση των μετακινήσεων των εγωπροβάτων για πάχυνση ή για αναπαραγωγή σε όλη την Ελλάδα,
και επιτρέπονται οι σφαγές μόνο στις περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν κρούσμα ευλογιάς. Δυστυχώς στην Πελοπόννησο έχουμε κρούσμα ευλογιάς στην Κορινθία, οπότε όλες οι περιφερειακές ενότητες απαγορεύονται μετακινήσεις των νεκροπροβάτων για οποιοδήποτε λόγο. Η Μεσσηνία βρίσκεται στις περιοχές που δεν έχει εμφανιστεί κάποιο κρούσμα. Μεσσηνία δεν έχουμε κρούσμα και ούτε έχουμε και κοντά κάποιο κρούσμα. Παραμένει δηλαδή και η Πανόλη και η Ευλογιά κρούσματα μόνο στην Ορεινή Κορινθία κοντά στην περιοχή της Στυμφαλίας. Το Τμήμα Κτηνιατρικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας πραγματοποιεί ελέγχους βάσει προγράμματος. Προσπαθούμε να έχουμε και ελέγχους και εδώ, στα πλαίσια και των άλλων ελέγχων που κάνουμε. Δηλαδή έχουμε και ενημέρωση και μια επιτήρηση για τις εκτροφές. Γιατί κάνουμε ελέγχους εκτός από την Πανόλη και την Ευλογιά. Υπάρχει και ο καταρροϊκός που έχει εμφανιστεί στα Ιόνια. Οπότε πάλι επιτηρούμε και γι' αυτό. Γίνονται και κάποιες δειγματοληψίες βάσει προγραμμάτων. Οπότε έχουμε μια επαφή με τις εκτροφές περιοχής στο πλαίσιο του δυνατού ανάλογα με τη δυνατότητα της υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να καθαρίζουν και να απολυμένουν τακτικά τους χώρους εκτροφής, να απομακρύνουν σκουπίδια και λιμνάζοντα νερά από την εκτροφή, να περιορίζουν την είσοδο ανθρώπων, να μην δανείζονται μηχανήματα, σκεύη και εργαλεία από άλλους, να μην δανείζονται ζώα από άλλες εκτροφές, να προστατεύουν την εκτροφή και τις ζωοτροφές τους από έντομα και τροκτικά και να αποφεύγουν την επαφή των ζώων τους με άλλα κοπάδια. Όταν κάποιο ζώο κάποιας εκτροφής είναι θετικό, γίνεται σφαγή άμεσα όλης της εκτροφής. Ο κλάδος κυρίως είναι με επαφή των ζώων μεταξύ τους. Τώρα πώς μεταδόθηκε στις περιοχές αυτές είναι κάτι που διερευνάται λόγω των μετακινήσεων και γι' αυτό και σταματήσαν οι μετακινήσεις μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Η καλλιέργεια σε κάθε γωνιά της χώρας πλήρωσαν πολύ ακριβά το τίμημα της αναμβρίας. Στην Ηλία η παραγωγή κάστανου βρίσκονται σε απόγνωση καθώς η σοδειά τους φέτος μειώθηκε δραματικά. Η παραγωγή κάνουν λόγο για μια τεράστια οικονομική ζημιά. Φέτος υποφέρουμε από τη λειψιδρία. Είναι δύσκολα, δεν θα βγάλουν εύκολα το χειμώνα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που εξάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες κάστανου στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Τα δεδομένα όμως φέτος αλλάζουν. Επειδή δεν έβρεξε, είναι μικρά τα κάστανα και δεν είναι μπορέσιμα πολύ καλά. Τα παίρνει ο έμπορος, έχει διαλογία, λουξ, α, β, γ. Φέτος λουξ δεν υπάρχουν, υπάρχει α, β, γ. Τα πιο πολλά είναι β. Οι παραγωγοί κάστανου μετρούν τις πληγές τους. Ξεράθηκαν γιατί δεν έβρεξε. Και δεν βγάλανε οι άνθρωποι το εισόδημα που έπρεπε να βγάλουν. Σύμφωνα με τους κάστανοπαραγωγούς, η φετινή παραγωγή είναι μειωμένη κατά τουλάχιστον 60%. Καθοριστικός παράγοντας η ανομβρία, καθώς τη συγκεκριμένη περιοχή είχε να βρέξει τουλάχιστον 6 μήνες. Ξαναθήκα και από την λειψιδρία, αλλά ξανανοώ για μια ασθένεια που. Μελανιές, τι λένε, κάπως έτσι, δεν ξέρω ακριβώς. Η παραγωγή φέτος είναι μειωμένη. Κατά πολύ. Πόσο? Μπορώ να πω και 60% και τόσο. Λόγω της ανομβρίας. Οι παραγωγοί τώρα θα ξεκινούσαν τη συγκομιδή του κάστανου. Η ζήτηση όμως από τους χονδρεμπόρους δεν είναι μεγάλη αφού το προϊόν δεν έχει οριμάσει. Όσο για την τιμή, φεύγει από τους παραγωγούς ακόμα και 60 λεπτά το κιλό. Φέτος επειδή δεν έπρεξε καθόλου σχεδόν. Τα κάστανα δεν έγιναν μεγάλα για να είναι ελκυστικά στους εμπόρους για να κερδίσουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Με αποτέλεσμα να τα δώσουν μισοτιμής που λέμε. Και ήταν κόψω χρονιά. Οι παραγωγοί, άνθρωποι της γης που περίμεναν να πουλήσουν τα κάστανά τους για να ζήσουν, έχασαν τις ελπίδες τους. Του χρόνου πάλι περιμένουμε. Οπότε η χρονιά φέτος είναι χαμένη. Χαμένη δεν λες τίποτα. Δύσκολη είναι βεβαίως. Για εμάς τους αγρότες δύσκολη είναι. Τι είναι? Τι να πει κανείς. Τώρα προχωρούν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου κατασκευής του διαδημοτικού κοινοκομείου Καλαμάτας Μεσσίνης, μια και εκδόθηκε η άδεια ίδρυσής του. Μετά το τέλος των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, το έργο προχωρά στη δεύτερη φάση που αφορά στη δημοπράτηση και ακολουθεί η διαδικασία για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας. Η έκδοση της άδειας ίδρυσης του Διαδημοτικού Κοινοκομείου Καλαμάτας Μεσσίνης ανάβει το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου. Τώρα έχουμε πάρει 1η Ιουλίου το 24 και έχουν αρθεί όλα αυτά που είπε, κάποιες αμφιβολίες, κάποιες έτσι σκέψεις. Έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, που είναι πολύ σημαντικό. Ήταν το απαραίτητο πιστοποιητικό, το απαραίτητο χαρτί, η απαραίτητη έγκριση για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Χωρίς αυτό δεν μπορούσαμε. Αυτό το πήραμε μετά από ένα αγώνα 15 μηνών, από τον Φεβρουάριο του 2023, που τότε το Υπουργείο, με κοινή Υπουργική Απόφαση συναρμόδιων Υπουργείων, καθιέρωσαν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται οι προτάσεις, οι αντίστοιχες.
Για την σημαντική αυτή υποδομή που αποτελεί μεγάλη ανάγκη και για τους δύο Δήμους, παρήχε ενημέρωση στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσίνης ο Δήμαρχος, αναφερόμενος στις χρονοβόρες διαδικασίες που μεσολάβησαν αναφορικά τόσο με διορθωτικές κινήσεις, όσο και με τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά στα σπιτάκια φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων. Πήραμε 1η Ιουλίου την άδεια ίδρυσης. Εδώ είναι. Είναι με ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας που έχουμε κάνει, από όταν υποβάλαμε την πρόταση τέλος του. Αρχές του 20, αν δεν κάνω λάθος, όπου έχουμε συνυπογράψει μια προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, όπου έχει την ευθύνη εκπώνηση όλων των μελετών όλο αυτό το διάστημα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ιδρύσει με ΦΕΚ και το Σύνδεσμο, που θα αναλάβει δράση με Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο θα αναλάβει δράση και θα γίνουν τα απαιτούμενα όταν λειτουργήσει το καταφύγιο. Άρα αυτό το κομμάτι πάει για μετά. Η άδεια λειτουργίας και η λειτουργία του Συνδέσμου. Λοιπόν, η οικοδομική άδεια θα βγει το επόμενο διάστημα, αφού καταθέσουμε τα τέφια δημοπράτησης, τα οποία είναι προς εκπώνηση τώρα. Τώρα κατατίθεται τα τέφια δημοπράτησης, τα οποία έχουν προσαρμοστεί στη μελέτη, για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Θεωρώ το επόμενο δίμηνο, μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου χρόνου, να έχουμε κάνει τη δημοπράτηση του έργου και να τελειώσουμε. Πέρασαν αρκετά χρόνια, πέρασε αρκετός χρόνος, αλλά υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες που καθυστέρησαν την ομαλή εξέλιξη αυτού του έργου. Και σας είπα το πιο σημαντικό ήταν, γιατί δεν είχε αποφασίσει το Υπουργείο, ποιος είναι ο φορέας που θα αναλάβει τις αδειοδοτήσεις, τις εγκρίσεις από το πρώτο στάδιο αυτών των έργων. Μέχρι την Κυριακή θα διαρκέσει η διεξαγωγή του 4ου συνεδρίου λογοθεραπείας που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πληθώρα παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες και από το εξωτερικό, σχετικές με τις τελευταίες εξελίξεις και με τα σημαντικότερα αξιόλογα εργαλεία και θεραπευτικές μεθόδους για ένα ευρύ φάσμα διατραχών. Με τη συμμετοχή λογοθεραπευτών από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιείται φέτος για 4η χρονιά το συνέδριο λογοθεραπείας που φιλοξενείται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Σκοπός του είναι η ενημέρωση και αλληλεπίδραση των λογοθεραπευτών με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ο σκοπός, όπως λέει και ο τίτλος συνεδρίου, είναι από την έρευνα στην κλινική πράξη. Έχουμε συγκεντρώσει λογοθεραπευτές από όλη την Ελλάδα με την αιγίδα και των τριών τμήματων λογοθεραπείας και θέλουμε ουσιαστικά να μεταφέρουμε τις νέες εξελίξεις και τις νέες μελέτες και να ενημερωθούν οι συνάδελφοι πάνω στη λογοθεραπεία. Η λογοθεραπεία είναι ένας κλάδος που απευθύνεται από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι και ενήλικες. Εδώ μιλάμε για νέες μελέτες, τυχιοποιημένες, evidence-based practice. Άρα, ανάλογα το τι μας ενδιαφέρει, θα πρέπει να εστιάσει ο κάθε συνάδελφος σε αυτά που θα παρουσιαστούν. Τα τελευταία χρόνια η λογοθεραπεία έχει γίνει μέρος της ζωής μας, βοηθώντας πολύ να βελτιωθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας των ανθρώπων αλλά και διαταραχές λόγου. Είμαστε πιο εξειδικευμένοι, έχουμε πιο καλά εργαλεία, ο κόσμος είναι πιο ενημερωμένος, η ιατρική κοινότητα επίσης κατευθύνει τον κόσμο, τους γονείς να επιλύσουν τα θέματα και όλα αυτά συνδυαστικά μπορεί να φταίνει και οι οθόνες, αυτά ακόμα να ερευνάται, οδηγούν, έχει μια άνθηση τόσο συγκεκριμένος κλάδος. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου συγκεντρώνει 4 keynote speakers, 43 εισηγητές, 9 θεματικές τράπεζες και 12 κλινικά εργαστήρια. Περιμένω να μάθω πάρα πολλά πράγματα, να έρθω σε επαφή με λογοθεραπευτές, με ειδικούς. Όταν πρωτομπήκα στη σχολή, η αλήθεια είναι ότι νόμιζα θα πάρω μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Θα ασχοληθώ με την ψυχολογία, με κάτι άλλο πλέον. Και τώρα που έχω έρθει σε επαφή με τα μαθήματα, θέλω να ασχοληθώ με τους ενήλικες, τη δυσφαγία, με κάτι λίγο πιο ιατρικό. Το επιστημονικό συνέδριο λογοθεραπείας θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου. Κάθε μέρα λοιπόν θα δείτε ότι έχουμε διαφορετική εστίαση και ο στόχος είναι να έχουμε όλη την γκάμα που απαρτίζει τη λογοθεραπεία. Πάμε στον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις ρυθμίσεις οφειλών. Είναι μια διαδικασία που τρέχει στον χώρο της αυτοδιοίκησης και προφανώς υπάρχουν μια σειρά από ανακοινώσεις, γιατί δεν ξέρω αν τρέχει με το ρυθμό που θα έπρεπε να υπάρξει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, Θέμη, διότι η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουν αρχίσει οι Δήμοι να εκδίδουν ανακοινώσεις, άρα τώρα ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να πληροφορείται αρχικά την ύπαρξη αυτής της ρύθμισης και από εκεί και πέρα να μπαίνει στη διαδικασία να υποβάλει αιτήσεις. Ο Δήμος της Τρίπολης εξέδωσε μια ανακοίνωση μέσα από την οποία αναφέρεται στις λεπτομέρειες της ρύθμισης για οφειλές προς τον Δήμο. Οι δημότες οι οποίοι έχουν οφειλές μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, έχουν μπροστά τους ένα τρίμηνο να το κάνουν, είτε αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Υποδείγματα των αιτήσεων υπάρχουν στο tripolis.gr, στην επίσημη στο σελίδα του Δήμου, και οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μέχρι 60 δόσεις, με τη χαμηλότερη μηνιαία δόση να είναι στα 50 ευρώ. Mm-hmm. Αφήνουμε αυτό το ζήτημα. Πάμε τώρα, τι να πει κανείς, στα αδιανόητα. Και τα αδιανόητα έχουν να κάνουν με τις καμπάνες 60 κιλών που κάνουν φτερά από ξοκλήσεις σε χωριά της Μεγαλόπολης. Κάποιοι μάλλον είναι πολύ ειδικοί σε αυτά τα θέματα, διότι δεν είναι μόνο μία η περίπτωση, αλλά αρκετές στην ίδια περιοχή. Όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Σύλλογος Ακοβητών Φαλεσίας εδώ στην Αρκαδία, είναι ναι, περιοχή που υπάγεται στον Δήμο της Μεγαλόπολης, σε ένα εξοκλήσι στην περιοχή Δραμπάλα έκαναν φτερά χάλκινες καμπάνες 60 κιλών. Εάν είναι μάλιστα, η εκκλησία που βλέπω, δεν ξέρω αν είναι αυτή, πάντως αν είναι ναι, αυτή η εκκλησία, γερανός χρειάστηκε. Ναι, ρε, δηλαδή πραγματικά. Είναι εξειδικευμένοι μάλλον, γιατί το ίδιο Θέμη έπραξαν με βάση την ενημέρωση που υπάρχει και στα χωριά Νεοχώρη Φαλεσίας, Δειράχη και Σουσάνο Γιαννέως. Στην ίδια δηλαδή περιοχή, σε 4 κοντινά σημεία, έγινε ακριβώς το ίδιο. Ο Σύλλογος μιλάει για τη μαφία του χαλκού, υπονοώντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση, δεν υπάρχει αστυνομία πουθενά, όπως συμβαίνει στα περισσότερα χωριά ανά την Ελλάδα. Και βέβαια επαναφέρει ένα ζήτημα το οποίο έχει βάλει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν έχει προχωρήσει, το ζήτημα της παρακολούθησης μέσω κάμερας του χώρου αλλά των εκκλησιών. Να βάλεις, άμα θέλει να την κάνουν την δουλειά, από ό,τι βλέπω εδώ έχουν ξεπεράσει και το Σούπερμαν, έτσι όπως πάει η υπόθεση, έχουν ανέβει στα ύψη. Τώρα το θέμα είναι GPS, τις καμπάνες θα βάλουν μέσα λίγο για να ξέρουμε πού πηγαίνουν. Γιατί εδώ υπάρχει το άλλο ζήτημα. Αυτό θέλω να πω. Εδώ υπάρχει αυτό άλλο ζήτημα. Αυτό ακριβώς, γιατί εάν κλέβονται οι καμπάνες, που κλέβονται όπως φαίνεται, κάπου πάνε και κάποιοι τις αξιοποιούν. Άρα αυτό μιλάει και η διαδρομή, η αστυνομία μπορεί να την εντοπίσει. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα. Στα επόμενα έχουμε τις κάλπες στον Εμπορικό Σύλλογο. Ναι, έχουμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο της Τρίπολης στις 6 Νοεμβρίου, σε 5 μέρες από τώρα. Σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου όπου ανακοινώθηκε επισήμως η αποχώρηση του εν ενεργεία Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, του κ. Θέμη Ζούζουλα, μετά από 10 χρόνια. Έχουμε μια αλλαγή σκυτάλης. Ο κύριος Ζούζουλας θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Είναι αλήθεια ότι στη θητεία του έγιναν αρκετά πράγματα στον Εμπορικό Σύλλογο και σημαντικές δράσεις για την πόλη, όπως για παράδειγμα αυτή που ξεχωρίζει είναι οι λευκές νύχτες, οι διήμερες λευκές νύχτες κάθε χρόνο, με εκδηλώσεις και μεγάλες συναυλίες που έφεραν αρκετό κόσμο στην Τρίπολη, και άλλες κοινωνικές δράσεις που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος. Την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Παναγιώτης Πιτερός, προχώρησε σε ένα ενωτικό μήνυμα και κάλεσε τα μέλη να πάνε να ψηφίσουν, γιατί ο Σύλλογος, όπως είπε, είναι πιο ισχυρός όταν συμμετέχουν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, ο εμπορικός κόσμος της Τρίπολης, και πλέον είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξουν οι κάλπες και να προχωρήσει σε μια νέα εποχή ο συγκεκριμένος Σύλλογος. Το παράλληλο άστρος να πάμε. Στο παράλληλο άστρος έχουμε ένα έργο για το οποίο η περιοχή συζητά πάρα πολλά χρόνια. Πλέον δημοπρατήθηκε και υπογράφηκε επιτέλους το συμφωνητικό με τον εργολάβο για να ξεκινήσουν τα έργα. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν κεντρικό παραλιακό δρόμο, είναι η οδός Καλίτσι, και εκεί θα πεζοδρομηθεί, θα πλακοστρωθεί και θα δημιουργηθεί ένα νέο κομμάτι παραθαλάσσιο, το οποίο θα έχει και πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, αλλά και πεζοδρόμια για τους πεζούς, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Είναι ένα σημαντικό έργο που θα αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα του παραλίου άστρους. Μινά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Είναι στις 30 συνέφουσα σύνταξη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θέμη. Super League 2. Ξεκινάμε με Super League 2, με Καλαμάτα, με τον ντέρμπι, με την Κηφισιά, Δευτεριάτικο. Εκεί έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Η προετοιμασία
συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Προβλήματα σημαντικά δεν υπάρχουν. Ο Μουστακόπουλος είναι ο μόνος που έχει κάρτες, θα τις εκτίσει, την ποινή του θα την εκτίσει με τα Χανιά. Οπότε το παιχνίδι το οποίο ακολουθεί μετά την νίκη επί της Ηλιούπολης είναι μια καλή ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα σερί υπό την μπακέτα του κυρίου Σπανού και η ομάδα της Καλαμάτας να σπάσει και εκείνη την παράδοση που θέλει την Κηφισιά να είναι στην κορυφή και την Καλαμάτα να ακολουθεί. Σε αυτό το οποίο ποντάρει η ομάδα του κυρίου Σπανού είναι ο κόσμος, στην παρουσία του στην κερκίδα. Το ενδιαφέρον ήδη και σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια είναι μεγάλο. Οπότε νομίζω ότι όλα τα βλέμματα και όλοι οι δρόμοι θα οδηγήσουν στην παραλία την Δευτέρα το μεσημέρι στις 3 για το ραντεβού της Super League 2, Θέμη. Πάμε Super League ανδρών, βόλεϊ. Ξεκινάει η νέα σεζόν, το νέο πρωτάθλημα. Στην Μίκρα θα δώσει την πρώτη της μάχη η ομάδα της Καλαμάτα 80, στην κατηγορία στην οποία επιστρέφει, με στόχο όμως να την αποχαιρετήσει λίγαν συντόμως να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία. Θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Τα πρώτα παιχνίδια στην κούρσα αυτή είναι κόντρα στους διεκδικητές, τους έτερους διεκδικητές. Έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στην αποστολή θα είναι όλοι οι παίκτες, η προετοιμασία ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το κλίμα, όπως μας δήλωσαν και σήμερα που κάναμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στο κλειστό της παραλίας, είναι πολύ θετικό και υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν να κάνουν το πρώτο θετικό βήμα στη χρονιά, Θέμη. Και από τους άνδρες στις γυναίκες. Οι γυναίκες που έχουν κάνει το δικό τους ξεκίνημα τρέχει ήδη το πρωτάθλημα, δεν είναι και τόσο θετικό. Είναι όμως ένα νέο σχήμα με πολλά νέα πρόσωπα, νέα κορίτσια τα οποία καταβάλουν τη δική τους προσπάθεια. Αυτή τη φορά έχουν την πρώτη τους εκτός έδρας αποστολή στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος της Pre-League. Θα αντιμετωπίσουν τον Ζάον στο Ζιρίνιο, εκεί όμως που θα αντιμετωπίσουν και τον πρώην προπονητή τους, τον κύριο Μιτσκίδη. Οπότε έχει και έσω και έξω αγωνιστικό ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ελπίδα είναι να αποσπάσουν κάτι θετικό και να μπορέσουν επιτέλους να σπάσουν αυτό το αρνητικό σερί με το οποίο έχουν ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, Θέμη. Και πάμε και στο ποδόσφαιρο, στην πρώτη τοπική κατηγορία. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε βρεθεί στην έκτη αγωνιστική στροφή. Είναι δύο οι δόσεις στην συγκεκριμένη κούρσα. Δύο του μηνός θα γίνουν τρεις αναμετρήσεις. Ο Πανθουριακός με την Εράν είναι το ντέρμπι που συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον. Εδώ παίζεται και ο τίτλος, αν θέλεις. Φινικούντα θα υποδεχθεί στην έδρα της τον Ακρέτα Κορώνης. Ο Παλαθηναϊκός θα παίξει με το Διαβολίτσι. Η Μάνη την Κυριακή ανοίγει την αυλαία, αν θέλεις, με την ομάδα της Ράχης. Και ακολουθούν και τρία ακόμη παιχνίδια που θα ρίξουν και την αυλαία. Και το πρωτάθλημα συνεχίζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετό κόσμο στις κερκίδες, μπορώ να σου πω. Όταν κάνουμε τις βόλτες στα γήπεδα, βλέπουμε αυτή την ευχάριστη εικόνα. Κάποιος ήταν βιαστικός στη συγκεκριμένη κάρτα. Σύστηνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτη Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτη Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Thank you.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Πόλσος και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.